αμέσως στα δικαστήρια. Η Έλληνα Γαλάρη είναι εκεί από το πρωί να μας δώσει όλα τα νεότερα για τις απολογίες των 31 από τους 67 κατηγορουμένους. Έλενα. Και μέχρι αυτή την ώρα, Νίκο, έχουν απολογηθεί 24 κατηγορούμενοι, 4 έχουν προφυλακιστεί, οι υπόλοιποι 20 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει, να ξεκινήσει η απολογία ενός κατηγορουμένου, ενός από τους 5 κατηγορουμένους για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατηγορείται και για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του αστυνομικού του Γιώργου Λυκερίδη. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει. Είναι μια απολογία η οποία, όπως μαθαίνουμε, θα διαρκέσει αρκετά. Θα παραδώσει υπόμνημα στον ανακριτή. Θα δεχθεί επίμονες ερωτήσεις από το δικαστικό λειτουργό για το ρόλο που του αποδίδεται, εκείνον του διευθυντή της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και για το εάν μαζί με άλλα άτομα είχε δώσει εντολή, ήταν ο ηθικός αυτουργός δηλαδή, για την επίθεση σε βάρος των αστυνομικών. Σύμφωνα με τα όσα μας μετέφερε ο συνηγορός του, θα αρνηθεί τις κατηγορίες, θα υποστηρίξει ότι δεν ήταν παρόν στα επεισόδια που έγιναν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Θα υποστηρίξει ότι εκείνη την ώρα των επεισοδίων βρισκόταν μέσα στο γήπεδο και συγκεκριμένα στις κερκίδες, και για του λόγου του ασφαλές θα παραδώσει, θα προσκομίσει και βιντεοληπτικό υλικό, φωτογραφίες που αποδεικνύουν σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ότι βρισκόταν μέσα στο γήπεδο. Και το ερώτημα είναι, Έλενα, αν από αυτές τις απολογίες ή από τη συνέχεια της έρευνας θα προκύψει αυτή την ηγετική ομάδα, ποιος τη στήριζε, ποιος έδινε τα δωρεάν στήρια που τα πουλούσαν στη συνέχεια, ποιος καθοδηγούσε, ποιος έδινε εντολές για όλες αυτές τις επιθέσεις μέσα και έξω από τα γήπεδα και όχι μόνο εδώ στο Λεκανοπέδιο, στη μισή Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα Γαλάρη.